Με τι γυναίκε πώ τα πήγε όλα αυτά τα χρόνια. Καλά. Με να πώς πώ τι εμφανίσει και τα λοιπά. Με τι γυναίκε. Ε, ναι, δηλαδή τώρα που λε σε έξι. Ε, αισθάνεσαι ότι οι θαυμάστριέ σου και τα λοιπά σου έδωσαν τη χαρά πάνω στη σκηνή γενικότερα και τη ικανοποίηση ότι σαν αγόρι το καταφέρνει. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ναι. Και τώρα που, μεγάλο δεν είναι, που μεγάλωσα δεν είναι α το διάλογο χάλασα. Είναι α το διάλογο έφτιαξα. <laughs> Τη βρίσκει με την ηλικία σου και με την πάρτι σου. Για χαρά είμαι. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή, που θα ήθελε να έχει κάνει και δεν τα έχει κάνει, ή είσαι ικανοποιημένο ε, από ε, όλα. Πιθανόν ναι, να, να, νιώθω ότι λίγο θα μου έλειπε μια δεκαετία παρά λιγότερο. Θα ήθελε λίγο, ε. Ναι, αλλά δεν βαριέσαι. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Όλα καλά είναι. Υγεία να έχουμε. Ναι. Υγεία, αυτό, αγάπη. Αυτό είναι τελικά, ρε φίλε, το πιο απλό που λέμε με την υγεία. Εγώ Απλά το νομίζω, πιστεύω. και εγώ το πιστεύω, δεν το, το συζητάω, ότι αν υπάρχει υγεία και... και είμαστε καλά, όλα γίνονται. Απλά νομίζω ότι αυτό αρχίζει να το αισθάνεται κανεί από μια ηλικία και μετά το υγεία να έχουμε. Όχι, εγώ πάντα το αισθανόμουν. Πάντα το λέγε. Πάντα αισθανόμουν ασοφό, φιλόσοφο. Φιλοσοφούσα τα πάντα. Γιατί δεν ήμουν και ούτε ο πρώτο μαθήτη ούτε ο πιο ωραίο άντρα. Λέω τώρα έτσι. Το ένιωθα και τότε ήταν πολύ σκληρέ οι εναντίωσει των. Ε... Των τάξεων. τον, τον, το... δάξεων, τον mm -hmm. δάξεων. Mm -hmm. Τώρα που λες σκληρό ο κόσμο, το θέμα αυτό με την ιδιαιτερότητα που έχει ένα το δέρμα σου και μιλώ για το γνωστό. Το ε, ε, ναι. Αυτό λέγεται μαγείωμα, είναι γενετή. Για τη γνωστή κοκκινήλα που έχει το σύνταγμα. Ναι, είναι γενετή, σε μαγείωμα πάει μέχρι εδώ και τελείωσε. Πολλοί κόσμοι το Και Εννοείται. ο Κορμπατσόφ και κάτι άλλο. Ο, ο Κορμπατσόφ το έχει στο, στο κούτελο, δεν το έχει. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν για σένα. Μια άλλη που το είχε πίσω το είδα κιόλα. Το, okay. το είχε εδώ. Αναγκάστηκε να στο δείξει επειδή είχατε το ίδιο φαντάζομαι. Ναι. Και εγώ τι να πω. Το, το προσκύνησα. Τι να κάνει κι εσύ. Ήταν θέμα ευαισθησία ε, ανθρώπινη. Και θυμίζει ε, για την ευαισθησία αυτή. Έτσι κι αλλιώ. Λακί, αυτή η ιδιαιτερότητα γι' αυτό το εμαγείωμα, αποτέλεσε για σένα ένα θέμα στη ζωή σου, δηλαδή. Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Σε μικρή ηλικία, ναι. Γιατί ε, ναι. υπήρχε ο καθένα, αυτό το χαρακτηριστικό. Ρε, παιδί, μου λίγο να έχει μια ελιά. Σαν ελιά είναι αυτό, σαν ελιά. Mm -hmm. Το οποίο όμω ξέρω ότι πολλέ φορέ εσύ δεν το μακιγιάρι. Δηλαδή, άλλε φορέ okay, το μακιγιάρι να είσαι στη αλλά στη ζωή σου. Ναι, τώρα δεν έχεις βάλα, που... Που βάλανε πούδρα. Ναι. Ε, ε, για σένα αυτό δηλαδή, αυτή η ιδιαιτερότητα Κάποια στιγμή όταν ήσουν μικρού, σαφώ ήταν θέμα και πρόβλημα, ίσω από τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Μεγαλώντα όμω, αισθάνθηκε ότι έχει και μια ιδιαιτερότητα που είναι πολύ δικιά σου και πολύ ξεχωριστή. Όλα αυτά με κάνανε ε, δυνατό στι επιδιώξει μου. Πώ να σου πω, με όπλησαν με εμπιστοσύνη στον εαυτό μου που δεν την είχα. Όμω, ε, ε, σε ένα πράγμα έχω πολύ εμπιστοσύνη πλέον και δεν σηκώνω κουβέντα με στη μουσική. Μπορώ να δω το ταλέντο, όπως και στο χαρακτήρα, μα δω άνθρωπο που του βγάζω το κουστούμάκι του, τι ρόλο παίζει. Αλλά στη μουσική ιδιαίτερα, εκεί δεν, δεν παίζεται η αισθητική μου. Δηλαδή, ακούω ένα τραγούδι και λέω, α, αυτό θα μείνει 40 χρόνια και ε. μένει.